Δεν σ' άρεσε, Μπέζα. Τι ήθελε εσύ, δηλαδή. Πιο πιπερά το παρασκήνιο. Όχι, ο Χρήστος Σχολίδης που όντως ισχύει ότι ήταν στα μανταλάκια με τις ωραιότερες γυναίκες στην Ελλάδα που ξέρουμε. Μην πείτε ότι σας το είπα εγώ, αλλά έχει μια σχέση πάρα πολύ σοβαρή. Έτσι, η οποία δεν την ξέρει κανείς. Αλλά την ξέρει η Φλωρίνα. Την ξέρω εγώ γιατί. Είναι εκτός χώρου. Ναι, 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 παιδιά, ο Χρήστος, ο Χολίδης, αυτός ο πάρα πολύ γοητευτικός άντρας, έχει σχέση με μια κοπέλα η οποία δεν έχει σχέση με το χώρο, έτσι, έχει σχέση απλά μαζί του και είναι πάρα πολύ καλά. Και τώρα, εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες τώρα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να μάθουμε κάποια έκπληξη για την κοπέλα. Τώρα δεν θα μάθετε κάτι και μόλις τώρα μάθαμε τα πάντα παιδιά. Όχι, δεν θέλει να κρεμιέται σαν μανταλάκι ο άνθρωπος και καλά κάνει. Για τον Χρήστο. Το ναι. Λέω, που τον συμπαθώ πάρα πολύ. Έχω κρατηθεί πάρα πολύ καιρό και δεν το έχω πει, γιατί ξέρουμε, είναι καιρός τώρα που θέλω να πω. Δεν είναι γνωστή. Κοίτα, επειδή είπε ο Χρήστος στο βίντεο ότι όποιος πει παραπάνω πράγματα για μένα θα τον βρω, λέω να σε πάρω, να πάμε μαζί στον Ποντέκας, θα το συνεχίσω λίγο κι εγώ. Και πάνε σε γάμο, πάνε σε γάμο. Εσύ που το είδες, εσύ που το είδες. Εγώ το ξέρω γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή μας φίλη γνωστή. Την έχεις δει. Κουβέντα στην κουβέντα, καταλαβαίνεις τώρα. Την έχεις δει. Την έχω δει σε φωτογραφία. Εγώ ξέρω την αδερφή του Χρήστου και δουλεύει σε μια επιχείρηση κοντά στο σπίτι μου. Μήπως να πάω να ψωνίσω σήμερα να μάθω τίποτα παραπάνω. Εντάξει, ο Χρήστος, επαναλαμβάνω, δεν θέλει να κρεμίζει τα μανταλάκια. Εντάξει, δεν θέλει να κρεμίζει τα μανταλάκια. Όχι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω. Δεν θα παίξει ο αντίκτυπο, α πούμε. Μπράβο που προστατεύει τη ζωή του και την κοπέλα. Και πολύ καλά κάνει, αλλά θα πάω να το ρωτήσω. Ακούσαμε στην εκπομπή με καλημέρα τη Φλωρίνα να λέει ότι είστε σε σχέση και τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να επιβεβαιώνει. Και την Αφροδίτη Γραμμένη. Όχι, εγώ δεν επιβεβαιώνω. Εγώ είπα ότι ξέρω την αδερφή. Θέλει να κάνει ρεπορτάζ. Το παίρνω πάνω μου και το λέω με πολύ αγάπη. Δεν είναι κακό. Πάντως ο Χολίδης θα κυνηγήσει σίγουρα τη Φλωρίδα. Γιατί θα σε βρω. Η αποκάλυψη της Φλωρίδας. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για όσα λέγω. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν λέω την αλήθεια δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά να είναι. Καλά να είναι.